Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Institute of Life με τίτλο Embracing the Future στο φαρό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Institute of Life καθώς και η στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Την επετειακή εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Άντρη Αναστασιάδη, και η πρέσβυρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδών με Καρκίνο Ελπίδα και πρόεδρος του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Οι επιτυχίες σας σημαίνουν ότι περισσότερες γυναίκες και οικογένειες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την πιο ανταποδοτική και προκλητική εμπειρία, αυτή που είναι να είσαι γονιός. Δεν υπάρχει πραγματικά πιο ισχυρό συνέστημα από αυτό. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό δεσμό από το αυτόν του γονιού με το παιδί. Κάθε νέο παιδικό χαμόγελο φωτίζει την ψυχή και την πορεία μας στη ζωή με το πιο μοναδικό τρόπο. Φωτίζει το μέλλον. Η αποστολή σας είναι θείο δώρο και εύχομαι να το χαρίσετε σε εκατοντάδες μητέρες και πατέρες στα χρόνια που ακολουθούν. Η σκέψη του Υπουργός Υγείας είναι ότι ο Υπουργός Υγείας είναι Υπουργός Υγείας όλων των δομών υγείας που υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που πολλές φορές γίνεται μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ βλέπετε ότι τέτοιες τάσεις είναι ακριβώς οι τάσεις που χρειάζεται το δημόσιο αγαθό της υγείας προκειμένου να υπάρχουν υποστηρικτική δραστηριότητα σε όλο το πεδίο της κοινωνίας. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και πολύ συγκινητικό και κλείνω με αυτό το να δούμε ένα παιδί το οποίο κατάφερε να βρεθεί σήμερα εδώ μαζί μας και να ζήσει την τούτα ακριβώς επειδή δόθηκε στους γονείς του αυτή η δυνατότητα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή με την οποία ξεκίνησε και η βραδιά, όταν κόπηκε η τούρτα γενεθλίων του πρώτου παιδιού γεννημένου από τη διαδικασία μεταφοράς μητρικής ατράκτου. Σήμερα γιορτάζουμε 6 χρόνια επιτυχιών, 6 χρόνια Institute of Life. Έχουμε δημιουργήσει το πιο σύγχρονο εργαστήριο που υπάρχει στην Ευρώπη. Έχουμε το μεγαλύτερο εργαστήριο σε χώρο μονοεπίπεδο διάστατων 1.500 τετραγωνικών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε έρευνα και σε τεχνολογία και κοιτάμε πλέον το μέλλον στα μάτια και συνεχίζουμε τις επιτυχίες. Σήμερα γιορτάζουμε τα 6 χρόνια λειτουργίας της μονάδας εξωματικής Institute of Life ΙΑΣΟ. 6 χρόνια δημιουργίας, 6 χρόνια καινοτομίας, 6 χρόνια πρωτοπορίας, 6 χρόνια στην ουσία διεύρυνσης των οριζόντων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το μέλλον προβλέπεται γονιμότατο. Σύμφωνα με τον κορυφαίο εμβριολόγο του πλανήτη, είμαστε ένα από τα καλύτερα κέντρα παγκοσμίως, το δήλωσε άλλωστε πρόσφατα. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά σχέδια και θα παρουσιάσουμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Βέβαια, είναι πραγματικά μια αισιόδοξη νότα σε όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια και σίγουρα ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα πραγματικά είναι πρωτοπόρος ακόμα σε αυτό το τομέα και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τολμήσαμε να ονειρευτούμε, βάλαμε τον πύχη πολύ ψηλά και τον ξεπεράσαμε. Αλλάξαμε τα δεδομένα στη λειτουργία των μονάδων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Κατορθώσαμε να κάνουμε χαρούμενα πολλά ζευγάρια, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Παρακολουθώ αυτά τα χρόνια όλη την πορεία, μια εξαιρετική δουλειά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο. Ένα πεδίο που δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική διάσταση, αλλά έχει και ζητήματα και αφηγήματα που ακουμπάνε στον εθνικό μας ιστό. Είναι αλήθεια, σήμερα η δική μου φυσική παρουσία έχει να κάνει και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και με την Περιφέρεια Αττικής, διότι πιστεύουμε όπου υπάρχει καινοτομία και όπου υπάρχει επιστήμη και υπάρχει πρόοδος, αλλά και περισσότερο σωστά αποτελέσματα, πρέπει να είμαστε εδώ. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι το ότι θέτει την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Το να κερδίζει κανείς ζωή μέσω της τεχνολογίας είναι κάτι που εμείς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το κάνουμε μεταφορικά. Εδώ γίνεται κυριολεκτικά και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μια προσπάθεια που ξεκίνησε από όραμα και ενσυναίσθηση 10 ανθρώπων έχει πάρει αυτή τη μορφή πλέον, κατατάσσοντας την Institute of Life στην κορυφή της χώρας ως μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και μία από τις καλύτερες σε όλη την Ευρώπη.